Señor Funtulis. Αρχικά, πολλά από όσα λέγονται σήμερα δημιουργούν την εντύπωση πως ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αδυνατεί το Κοινοβούλιο να συνειδητοποιήσει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οργανισμός έχει από ελάχιστη έως μηδενική βαρύτητα στον τομέα της διεθνούς διπλωματίας και της γεωπολιτικής. Μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν πραγματικά κάποια ισχύ διεθνώς, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Από αυτές τις δύο, η μία αποχωρεί συντόμως από την Ένωση, ενώ η άλλη έχει επιλέξει να αυτοπεριορίζεται αποδεχόμενη το ρόλο του ακόλουθου της Γερμανίας, η οποία όμως δεν έχει καμία σχεδόν επιρροή σε χώρες εκτός της Ένωσης, αλλά και είναι μάλλον αδέξια στα θέματα διπλωματίας. Επιπλέον, όταν σχεδόν καμία χώρα πλην της Ελλάδας δεν εκπληρώνει τη δέσμευση που έχουν όλες αναλάβει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, πώς ακριβώς περιμένουν να στηρίξουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη παγκοσμίως? Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα, ποιος έδωσε το δικαίωμα στην Ένωση να επιβάλλει την ασφάλεια σε τρίτες χώρες και να χρηματοδοτεί όποιον κάθε φορά εξυπηρετεί τα συμφέροντά της? Τέλος, η άποψη της Επιτροπής πως θα χρησιμοποιεί μη κυβερνητικές οργανώσεις ως ένα από τα μέσα προώθησης δείχνει τόσο την ανικανότητα αντίληψης και επιπλέον αναδύει έντομα ως μη διαπλοκής. Ευχαριστώ.